Hey, Σαμί, δεν έχεις βαρεθεί με το φορτηγό? Μπα, όχι, γιατί το λες αυτό? Δεν θα ήθελες να έχεις περισσότερο χώρο για να βάζεις τις μακέτες σου? Ναι, αλλά. Δεν θα ήθελες να ταξιδεύεις λίγο περισσότερο? Ναι, σε ξέρω σένα, κάτι σκέφτεσαι. Κάτι σκέφτομαι. Για άκουσε αυτό. Α, κοίτα, τι κάνει, ένα πλοίο. Ακριβώς ένα πλοίο. Και όσο κοιτάζουν τη μηχανή, έλα να με βρεις στο Σαν Ναζέν. Θα κορτσάρουμε τα πανιά, Μαρσέλ. Θα κατασκευάσουμε ένα πλοίο με πορεία προς τον ωκεανό. Hey, Ζαμί, σου παρουσιάζω το MSC Φαντασία, το μελλοντικό καμάρι ενός Ιταλού εφοπλιστή. Αυτός ο πελάτης παρήγγειλε για τις κουραζιέρες του όχι ένα, αλλά τέσσερα πλοία. Τα ναυπηγεία μπορούν να κατασκευάσουν έως και τέσσερα πλοία συγχρόνως. Αλλά χωρίς να βρίσκονται και τα τέσσερα στο ίδιο στάδιο κατασκευής. Μέσα στη γλίστρα, ακριβώς πίσω από το Φαντασία, είναι το Μανίφικα. Βλέπουμε το δίδυμο αδελφό του Σπλέντιτα, που βρίσκεται στο στάδιο της συναρμολόγησης. Ακόμη πίσω από το Φαντασία είναι το Μανίφικα, που μόλις ξεκίνησε η κατασκευή του. Και εκεί κάτω, Ζαμί, εκείνο το μεγάλο κτίριο είναι επίσης πλοίο. Ακολουθήστε με. Στη δεκαετία του 1860 κατασκευάζεται το πρώτο πλοίο στα ναυπηγεία του Σαν Ναζέρ. Μεταφέρει δέματα από την Ευρώπη στην Αμερική. Πολύ γρήγορα τα πλοία θα μεταφέρουν και ανθρώπους, καθώς είναι το μόνο μέσο για να διασχίσει κάποιος τον Ατλαντικό ωκεανό. Οι αγγλικές και γαλλικές ναυτιλιακές εταιρείες ανταγωνίζονται στο μέγεθος και την ταχύτητα των πλοίων. Στα 1932 κατασκευάζονται πλοία μήκους 300 μέτρων και η διακόσμησή τους είναι πολύ προσεγμένη. Από το 1962 αυτός ο τύπος πλοίου ξεκινά να διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Ταξιδεύει με 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μετά τη δεκαετία του 80, με την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού, τα ναυπηγεία ξεκινούν την κατασκευή ενός νέου τύπου καραβιού που προορίζεται για κρουαζιέρες. Μετά το 2003, τα ναυπηγεία παραδίδουν το Queen Mary 2, που κατασκευάστηκε σε περίπου 2 χρόνια και για το οποίο εργάστηκαν 2.000 άτομα στα ναυπηγεία του Σαν Ναζέρ. Hey, είδες πόσο μεγάλο είναι αυτό το πλοίο? Όταν τελειώσει θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 5.200 επιβάτες συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος. Είναι τεράστιο! 38 μέτρα πλάτος και κυρίως 333 μέτρα μήκος. Είναι όσο 3 γήπεδα ποδοσφαίρου! Ναι, αλλά πρόσεχε μη χαθείς, Φρεντ! Είδες πόσο ψηλά είναι? Είναι όσο ένα κτίριο με 23 ορόφους. Ειλικρινά, αναρωτιέμαι, Ζαμί, πώς ένα σιδερένιο μνημείο που ζυγίζει, κρατήσου 60.000 τόνους, θα καταφέρει να ταξιδέψει στους ωκεανούς. Όταν βουτάμε ένα αντικείμενο στο νερό, το νερό ασκεί μια δύναμη που αντιτίθεται στο βάρος του αντικειμένου. Αυτό ζυγίζει 1 κιλό και περίπου 400 γραμμάρια όταν βρίσκεται μέσα στο νερό. Για να είμαι απόλυτα σωστός, θα έπρεπε να μιλάω με Νιούτον. Στην ουσία, πρόκειται για μια δύναμη και όπως όλες οι δυνάμεις πρέπει να μετρηθεί σε Νιούτον. Καθώς έχουμε ήδη μάθει να μετράμε τα περισσότερα πράγματα σε κιλά, θα συνεχίσω με κιλά. Όπως και να έχει, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τη φύση της δύναμης που αντιτίθεται στο βάρος του αντικειμένου. Αυτή η δύναμη που ο Αρχιμίδης ονομάζει άνοση, εδώ είναι περίπου 600 γραμμάρια. Γιατί έχουμε το βαρύδιο που ζυγίζει περίπου 1 κιλό έξω από το νερό, ενώ μέσα ζυγίζει 400 γραμμάρια. Λοιπόν, από πού προέρχεται αυτή η δύναμη? Οφείλεται στην πίεση του νερού. Αυτή η πίεση ασκείται σε όλη την επιφάνεια του αντικειμένου. Η άνοση οφείλεται στην πίεση που υπάρχει στο ύψος της θύλης του νερού. Αυτή η πίεση δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά αυξάνεται με το βάθος εξαιτίας της βαρύτητας. Ας φανταστούμε ένα κυλινδρικό σωλήνα που βυθίζεται σε κάθε τη θέση. Ένας τέτοιος σωλήνας είναι συμμετρικός. Οι δυνάμεις πίεσης που ενεργούν στο κάθετο μέρος της επιφάνειας αλληλοεξουδετερώνονται. Αντιθέτως, η πίεση που
ασκείται στα ανώτερα τυχώματα του σωλήνα είναι μικρότερη από αυτή που ασκείται στα κατώτερα. Η συνισταμένη αυτών των δύο δυνάμεων με ανωδική φορά λέγεται άνωση. Όταν ρίχνω λοιπόν ένα καράβι στο νερό, αυτό υποβάλλεται σε δύο δυνάμεις. Καταρχήν το βάρος, που έχει την τάση να σπρώχνει με ανωδική φορά, λέγεται άνωση. Η άνωση είναι η συνισταμένη των δυνάμεων πίεσης που ασκούνται στο κύτος του καραβιού. Για να μπορέσει ένα αντικείμενο να επιπλέψει, χρειάζεται η άνωση που ασκείται πάνω στο αντικείμενο να είναι του ίσου μεγέθους με το βάρος του αντικειμένου. Αρχιμίδη, Αρχιμίδη, μπορεί αυτό εδώ το κέρμα να επιπλέψει σε ένα ποτήρι με νερό? Κοιτάξτε, δείτε το. Βυθίζεται. Οπότε, για να μπορέσουν να επιπλέψουν οι 60.000 τόνοι σιδήρου που βρίσκονται από πίσω μου, χρειάζεται η άνωση να σπρώχνει πολύ δυνατά προς τα πάνω. Κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ δυνατή. Όταν ρίχνουμε ένα αντικείμενο στο νερό, ξεχυλίζει κάποια ποσότητα του νερού. Θα δούμε πόσο σε πολύ λίγο. Για να το μετρήσουμε. Σιγά σιγά. Περίπου 600 γραμμάρια. Όπως είπαμε προλίγου, η άνωση είναι ίση με την ποσότητα του νερού που ξεχύλισε. Αλλά όπως είδαμε, αυτή η άνωση δεν αρκεί για να κάνει το αντικείμενο να επιπλέψει. Ξανακάνουμε τώρα το πείραμα με ένα πλοίο που κατέχει μεγαλύτερο όγκο. Όταν το βάζουμε στο ενιδρίο, αυτό κάνει το νερό να ξεχυλίζει. Ξεχυλίζει ένας όγκος νερού του οποίου το βάρος είναι ένα κιλό. Δηλαδή, η άνωση ισούται με το βάρος του πλοίου. Έτσι, κατά συνέπεια, το πλοίο επιπλέει. Μετράμε και το νερό. Είναι ένα κιλό πραγματικά. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, χάρη στην άνωση, το πλοίο επιπλέει. Οπότε, τι γίνεται τότε, Ζαμί? Αν το πλοίο είναι πιο βαρύ, μπαίνει πιο βαθιά μέσα στο νερό. Μετακινεί λοιπόν ένα μεγαλύτερο όγκο νερού. Αν το βάρος του νερού που έχει ξεχυλίσει είναι ίσο με αυτό του πλοίου, το πλοίο επιπλέει. Ναι, Ζαμί, αλλά αυτό το πλοίο είναι πολύ πιο βαρύ από αυτό. Πολύ πιο βαρύ. Εγώ, Ζαμί, δεν είπα τίποτα. Αν το πλοίο είναι βαρύτερο από τον όγκο του νερού που ξεχυλίζει, βυθίζεται. Εντάξει, ικανοποιηθήκατε? Εντάξει, Ζαμί, μην νευριάζεις. Είναι αλήθεια ότι η ποσότητα νερού που μετατοπίζεται είναι μεγάλη. Προσέξτε, προσέξτε το κύμα. Ελπίζω ότι αυτό εδώ δεν θα βουλιάξει. Και για να αποφύγουμε σε περίπτωση λάθους να μπει νερό σε ολόκληρο το πλοίο, έχουν τοποθετηθεί οριζόντια διαχωριστικά κάτω από την ύσαλο. Αν για κάποιο λόγο μπει νερό στο πλοίο, θα εμποδιστεί από αυτά τα υδατοστεγή χωρίσματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το επίπεδο νερού στο βυθισμένο μέρος του πλοίου. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση το επίπεδο του νερού να είναι υψηλότερο από τα υδατοστεγή χωρίσματα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια εισρωή του χωρίσματος προς το διπλανό του χώρισμα που βρίσκεται πιο κοντά στο βυθισμένο μέρος του πλοίου. Αυτό φυσικά δεν είναι η σωστή θέση για να επιπλέει το πλοίο και έτσι βυθίζεται. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να υπολογίσουμε εκεί όπου ανοιχνεύουμε έναν κίνδυνο μετατόπισης χωρίσματος. Προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Το χώρισμα να λειτουργεί λοιπόν με υδατοστεγή τρόπο. Με όλα αυτά κανονικά δεν θα πρέπει να βυθιστεί. Η κατασκευή ενός πλοίου ξεκινά από αυτά τα μεγάλα υπόστεγα στο Σαν-Αζέρ, όπου συγκολούμε πλάκες λαμαρίνας μεταξύ τους για να φτιάξουμε μέρος του κήτους ή του καταστρώματος. Δες αυτό από πιο κοντά. Έλα να δεις. Αυτό εδώ είναι συμπαγές. Αλλά υπάρχει κάτι που με ανησυχεί, Ζαμί. Απαπα! Φοβερό, ε! Όταν σηκώνουμε αυτές τις πλάκες, διπλώνονται σαν φύλλα χαρτιού. Δεν είναι παραπάνω από 28 χιλιοστά. Πώς γίνεται όμως να κατασκευάζουμε με αυτές τις τόσο λεπτές πλάκες ολόκληρα πλοία? Αυτές οι πλάκες είναι πολύ ευλίγιστες, αλλά ενισχύονται με μεταλλικές δοκούς. Τοποθετούνται μπουλμέδες στα πλαϊνά. Επίσης κάνουμε τρύπες σαν αυτή εδώ, για να περάσουν τα καλώδια και η αεραγωγή.
Για να κατασκευαστεί ένα πλοίο χρειάζεται να ενωθούν 230.000 κομμάτια, δηλαδή 1.700 χιλιόμετρα ηλεκτροκόλλησης. Και κάθε τμήμα ηλεκτροκόλλησης ελέγχεται τόσο στην επιφάνεια όσο και σε βάθος. Αλλά η κατασκευή δεν τελειώνει εδώ, καθώς αφού ελεγχθούν οι πλάκες, τοποθετούμε πολλές μαζί για να φτιάξουμε ένα μπλοκ. Όπως αυτό που βλέπουμε ακριβώς εδώ. Έχει τρία καταστρώματα και μετά θα μεταφερθεί εκεί κάτω. Τα πιο βαριά ζυγίζουν μέχρι 600 τόνους. Τέλος, θέλω να πω πως εδώ, στον Νταρσανά, θα κατασκευάσουμε πολλά μπλοκ για να φτιάξουμε τελικά με αυτά ένα τεράστιο πλοίο. Λοιπόν, Ζαμί, σιγουρεύτηκες τώρα? Μπορούμε μέχρι και να χοροπηδάμε εδώ πάνω. Είναι πάρα πολύ γερό. Αντιθέτως με αυτό που φαίνεται, όπως είδαμε, το ατσάλι είναι συμπαγές και ευλίγιστο. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παρατηρώντας αυτή εδώ τη βέργα. Και έτσι, όταν το πλοίο βρίσκεται στην κορυφή ενός κύματος, παραμορφώνεται. Κάνει κύλος. Λόγω αυτού του φαινομένου, τα καταστρώματα τείνουν να αποκλίνουν σε περίπτωση θάλασσοταραχής. Για να αποφύγουμε λοιπόν να διαλυθεί η κατασκευή, οι μηχανικοί έχουν τοποθετήσει ένα διπλό μακρύ χώρισμα καθ' όλο το μήκος του πλοίου. Με αυτόν τον τρόπο, τα καταστρώματα παραμένουν καλά στερεωμένα, ακόμα και αν το ύψος των κυμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Hey, πες μου, Ζαμί. Πιστεύεις ότι είναι ασφαλές το πλοίο όταν κουνάει έτσι? Ωχ, νομίζω ότι ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα. Δεν αντέχω άλλο. Σε περίπτωση που έχει κύμα, το πλοίο κουνιέται πάνω, κάτω. Τα καταστρώματα λοιπόν έχουν την τάση να γλιστρούν το ένα πάνω στο άλλο. Για να το αποφύγουμε αυτό, τοποθετήσαμε πλάγια χωρίσματα. Εδώ με το μπλε. Οπότε τα καταστρώματα δεν γλιστρούν το ένα πάνω στο άλλο και μένουν πολύ στερεά. Αυτά τα χωρίσματα μοιράζουν το πλοίο σε περισσότερες ζώνες και σε περίπτωση πυρκαγιάς θα εμποδίσουν την εξάπλωσή της. Hey, Ζαμί, κρατάω στα χέρια μου τα σχέδια του πλοίου. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα λάθος. Αυτό είναι το πλοίο. Και στο κατάστρωμα 6 δεν υπάρχει σχεδόν κανένα χώρισμα. Και επιπλέον, ανάμεσα στα καταστρώματα 5 και 7, υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα θεαμάτων που εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Αυτό είναι μεγάλο κενό. Είναι φυσιολογικό αυτό. Πιστεύεις ότι θα είναι αρκετά στέρεο? Μην ανησυχείς, Φρεντ. Όταν μπουν τα γεφυρώματα, το πλοίο συμπεριφέρεται όπως μια μεταλλική δοκός. Οπότε, όταν ασκείται μια δύναμη στις άκρες της δοκού και κάνει καμπύλη, η καταπώνηση επικεντρώνεται στη βάση και στην κορυφή της δοκού. Δυνάμεις έλξης στην κορυφή και δυνάμεις σύνθλιψης στη βάση της δοκού. Αντιθέτως, στο κέντρο, αυτές οι δυνάμεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες και η ισχύ τους μειώνεται πάρα πολύ. Αυτές που είναι στα πλαϊνά μοιάζουν σε σχήμα γιώτα. Αυτό επιτρέπει να είναι πιο αδύναμες, χωρίς όμως να μειωθεί η αντίστασή τους. Όταν ένα πλοίο βρίσκεται στην κορυφή του κύματος, συναντιόνται με τον ίδιο τρόπο. Δυνάμεις έλξης στο υψηλότερο τμήμα του ανώτερου καταστρώματος και σύνθλιψης στο κατώτερο σημείο του πλοίου. Αντιθέτως, στο κέντρο είναι πολύ περισσότερο εξασθενημένες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανάμεσα στο ανώτερο και το κατώτερο κατάστρωμα μπορούμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε ένα πλανητάριο ή μια αίθουσα θεαμάτων για τη διασκέδαση των επιβατών.